Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα τον Κώστα Ανδρέου από τα Λιβάδια Λάρνακα ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος 54χρονος παρεξέκλεινε της πορείας του και συγκρούστηκε βία σε δέντρο στον υπεραστικό δρόμο της Αθιένου. Ο Ανδρέου, που δεν φορούσε σύμφωνα με την αστυνομία ζώνη ασφαλείας, εγκλωβίστηκε στα συντρίμια και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα έγινε λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκστρατείας της αστυνομίας με θέμα «Στόχος η ζωή, όλοι μαζί, κατά των οδικών συγκρούσεων». Μια εκστρατεία που ξεκίνησε το πρωί με τρισάγιο για τα θύματα και δέηση για τους τραυματίες στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και της του Θεού Σοφίας παρά το Αρχηγείο Αστυνομίας. Απότερος στόχος και αυτής της προσπάθειας είναι να συνειδητοποιήσει ο κάθε πολίτης ότι θα πρέπει να υιοθετήσει επιτέλους μια όριμη και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Μια οδική συμπεριφορά η οποία θα βασίζεται σε αυτό που είναι γνωστό ως αμυντική οδήγηση. Το απόγευμα, μέλη της τροχιάς άναψαν κεριά στη συμβολή των οδών Λίδρας και Νοσαγόρου, σχηματίζοντας τον αριθμό 800 που συμβολίζει τα θύματα των οδικών συγκρούσεων τα τελευταία 10 χρόνια.